Καλησπέρα φίλοι από το ThePlayer.gr και για σήμερα τις ρετρό αναμνήσεις θα παίξω και θα κάνω review για το Rabbids Knight για Amiga. Είναι ένα platform και δημιουργήθηκε από την Chrysalis και κυκλοφόρησε το 1993 σε Amiga αλλά και σε Amiga 32. Η ιστορία του παιχνιδιού ξεκινάει με το Σεβάχ, όπου είναι ένας μικρός κυπουρός σε ένα παλάτι, όπου και βλέπει την απαγωγή της πριγκίπισσας από ένα επτάμενο δράκο που τον έχει στείλει ένας κακός βεζίρης. Προσπαθώντας ο Σεβάχ να σώσει την πριγκίπισσα, τελικά καταλήγει στη φυλακή, όπου και κατηγορείται ότι αυτός ευθύνεται για την απαγωγή της πριγκίπισσας. Οπότε ο Σεβάχ πρέπει να διαπετεύσει στη φυλακή για να πάει να σώσει την πριγκίπισσα και να αποδείξει έτσι την αθωότητά του. Το παιχνίδι μας ξεκινάει στα μπουδούμια της φυλακής και το βασικό του όπλο είναι ένα μικρό σπαθί και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να βρούμε την έξοδο της κάθε πίστας, αποφεύγοντας τις παγίδες, τα κενά και τους διάφορους εχθρούς, αλλά και πατώντας κάποιους διακόπτες και λύνοντας κάποιους γρίφους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σε όλα τα επίπεδα, μια λάμπα εμφανίζεται πάνω στο κεφάλι του χαρακτήρα μας, όπου και πατώντας το space bar μας γράφει κάποια βοήθεια ή κάποια προειδοποίηση για κίνδυνο πιο μπροστά. Υπάρχουν πολλές μυστικές πόρτες στο κάθε επίπεδο. Οι περισσότερες μυστικές πόρτες περιέχουν νομίσματα, διαμαντάκια και τα άλλα, όπου μαζεύοντάς τα θα τα χρειαστούμε να αγοράσουμε κάποια αντικείμενα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν ακόμα και τα διάφορα συντούκια που περιέχουν εκτός από κάποια αντικείμενα που θα χρειαστούμε, αλλά και power-ups όπως έξτρα ενέργεια ή ζωές. Το παιχνίδι περιλαμβάνει 8 πίστες και θα βρεθούμε στις φυλακές, στο δάσος, πετώντας με ένα μαγικό χαλί, στο καράβι, στο βυθό, στο ορυχείο και στο παγωμένο παλάτι όπου είναι και η τελευταία πίστη του παιχνιδιού, όπου εκεί βρίσκεται ο κακός βεζίρης. Οι 4 πίστες από τις 8 έχουν διαφορετικό gameplay, όπου οι 2 γίνονται shoot 'em up με το μαγικό μας χαλί υπερβολάμε τις διάφορους εχθρούς και οι άλλες 2, η μία στο βυθό που κολυμπάμε και η άλλη στο ορυχείο όπου οδηγάμε το βαγονάκι. Οι εχθροί του παιχνιδιού είναι πολύ λίγοι και περιορίζονται στην κάθε πίστα μύρι με 3 διαφορετικούς και είναι συνήθως επαναλαμβανόμενοι, αλλά η κάθε πίστα έχει δικούς εχθρούς, όπου ένα 2 με 3 πίστες θα βρεθούμε αντιμέτωποι και με ένα αρχηγό. Τα γραφικά είναι πολύ καλά και πολύ χρωμά για δεδομένα της Amigas και με αρκετά καλοσχεδιασμένους χαρακτήρες. Ο ήχος είναι καλός, με μέτρα ηχητικά εφέ αλλά με πολύ καλή και ωραία μουσική. Ο χειρισμός είναι απλός, με το μοχλό και τα 2 κουμπιά που χρησιμοποιεί. Ένα το fire που χρησιμοποιεί το σπαθί, που εκτός από τους εχθρούς μπορούμε να χτυπάμε και τις πέτρες. Ή να πυροβολάμε όταν πετάμε με το μαγικό χαλί. Και το space bar να ανοίγουμε το inventory για να δούμε αν χρησιμοποιήσουμε ή να αλλάξουμε τα διάφορα αντικείμενα. Επίσης, κάνοντας πάνω το μοχλό, μας κάνει και άλμα, αλλά κάνοντας κάτω το μοχλό και το κουμπί του fire, μπορούμε να μπαίνουμε σε διάφορες μυστικές πόρτες ή σε μεγάλες γλάστρες ή καζάνια. Μην ξεχάσω να αναφέρω, στο τέλος της κάθε πίστας μας κάνει ένα απολογισμό πόσους 100 έχουμε περάσει την κάθε πίστα και μας ανταμείβει με ανάλογους βαθμούς. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε 100% βρίσκοντας όλα τα μυστικά δωμάτια και παίρνοντας όλα τα αντικείμενα. Και κάπου εδώ τελειώνει το review και πάω να το παίξω και προσπαθήσω να το φτάσω όσο πιο μακριά μπορώ. Βρίσκομαι στο βασικό μενού του παιχνιδιού και για αρχή πηγαίνω στα options. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή είναι αν θέλω να βάλουμε παραπάνω μπάρα στην ενέργειά μας, μπορούμε να βάλουμε 5 γραμμές. Η επόμενη επιλογή είναι ζωές. Όπως την ενέργεια, έτσι και εδώ μπορούμε να βάλουμε παραπάνω ζωές. Μπορούμε να βάλουμε 3, 4 και 5 ζωές. Θα το αφήσω 5. Η επόμενη επιλογή είναι βαθμό δυσκολίας. Έχουμε να επιλέξουμε trainer, normal και hard. Αν το βάλω trainer, νομίζω παίζουμε δοκιμαστικά την πρώτη πίστα μόνο. Οπότε καλύτερα να το βάλω normal. Η επόμενη επιλογή είναι να επιλέξουμε κάποιο μουσικό θέμα. Και η τελευταία επιλογή είναι, να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι, νομίζω έχει σχέση με τις σφαίρες που πετάνε εχθροί, κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρος όμως. Λοιπόν, πάμε πίσω και πατάω start και ξεκινάω. Πρώτη πίστα και βρισκόμαστε στις φυλακές. Πάμε. Λοιπόν, όπως είπα στο review, το λαμπάκι μάλλον κεφάλι μας λέει κάποιες πληροφορίες για την πίστα ή κάποια βοήθεια ή κάποιους κινδύνους που θα συναντήσουμε αργότερα. Πατώντας το space bar μας βάζει στο inventory που αυτή τη στιγμή είναι άδειο, έχει μόνο το σπαθάκι. Πάνω τώρα μας έχει δύο χέρια. Το δεξί χέρι είναι τι όπλο κρατάμε αυτή τη στιγμή, έχουμε το σπαθί. Και το αριστερό χέρι είναι τι αντικείμενα παίρνουμε και πώς χρησιμοποιούμε. Κάτω αριστερά στη γωνία μας έχει 5 γαλάζιες γραμμές που είναι η ενέργειά μας. Και ακριβώς από κάτω είναι ζωές. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον Παόλο εδώ πέρα. Και παίρνουμε ένα κλειδάκι. Να τώρα πάρουμε στο βγαλέ στο αριστερό χέρι. Και το χρησιμοποιούμε στην πόρτα εδώ πέρα. Τα διαματάκια τα μαζεύουμε για τα χρησιμοποιούμε παρακάτω. Νομίζω εδώ πέρα έχει κάποιο μυστικό δωμάτιο. Να θυμάμαι καλά. Α, εδώ. Ωραία. Έχει πολλά μυστικά δωμάτια το παιχνίδι. Ωραία. Βγαίνουμε και συνεχίζουμε δεξιά. Τώρα εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο. Βγαίνουν κάποιες πλατφόρμες. Πάνε γύρω-γύρω. Κάτω χάνουμε. Τώρα αυτό κάτι είναι οξύτορα. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Για να χάνουμε λογικά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα μας δίνει ενέργεια. Εδώ πέρα έχουμε και άλλη πόρτα μυστική. Λοιπόν, εδώ πέρα να σκύψουμε. Ορίστε, βιάστηκα. Τώρα πέρα περιμένω να έρθει πάλι να κάνει το γύρο.
για να πάω και τα επόμενα διαματάκια. Για να δούμε πώς το πάμε. Τα γραφικά αρκετά καλά για τα δεδομένα της Amigas, έτσι με καλά χρώματα και πάρα πολύ ωραία μουσικούλα. Αρκετά καλό παιχνιδάκι για τα δεδομένα της Amigas. Λοιπόν, ωραία, τώρα το πάρουμε. Πάμε πάνω και φεύγουμε. Εδώ πέρα έχει ένα φύλακα τώρα, το χτυπάμε όπως κάναμε στο Bloodborne. Χτυπάμε και φεύγουμε. Εδώ έχει άλλο. Α, κι άλλο εδώ πέρα. Γλιστράει κιόλας. Για να δούμε. Αυτό το τυχαίο το βρήκα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην πρώτη πόρτα εδώ πέρα. Κάτσε μας ένα λαμπάκι. Να δούμε τι μας λέει. Έλα. Μάλιστα. Εδώ πέρα τώρα ο πρώτος γύφος του παιχνιδιού. Έχουμε ένα φυλακισμένο. Πρέπει να ελευθερώσουμε. Κάτσε, πάτησα λάθος κουμπί. Να το βοηθήσουμε αυτόν. Εδώ πέρα τώρα χρειαζόμαστε ένα μοχλό για να μπορέσουμε να το γυρίσουμε, δηλαδή να κατέβει κάτω ο φυλακισμένος. Πάμε πρώτα από εδώ. Έχει και άλλο μυστικό δωμάτιο. Ωραία. Και τώρα πάμε πάνω. Και πάμε πάλι δεξιά. Εδώ πέρα τώρα έχει ένα φακίρι. Αυτός ο φακίρις τώρα χρειάζεται 65 διαμαντάκια για να κάνει το φίδι, δηλαδή μοχλό. Ωραία, τα είχαμε πάρει τα διαματάκια. Και μας έκανε το φίδι μοχλό. Πάμε τώρα κάτω στο φυλακισμένο. Και το βάζουμε εδώ πέρα. Και έτσι ελευθερώνουμε. Εντάξει, η γρίφη δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη, ούτε πολύ εύκολη. Να πω την αλήθεια. Ωραία, τώρα μας έδωσε ένα ειδικό κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες. Έλα, πάμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πάνω. Και συνεχίζουμε αριστερά τώρα. Εδώ πέρα έχει ένα φύλακα, αν θυμάμαι. Καλά θυμάμαι να. Ωραία. Τι πάμε για αυτές τις πέτρες εδώ πέρα. Αυτές τις πέτρες μου θυμίζουν ένα παιχνίδι έτσι παλιό. Δεν θυμάμαι πως λέγεται τώρα. Πάμε τώρα εδώ πέρα. Πάμε σιγά σιγά. Εδώ πάνω νομίζω έχει ένα δωμάτιο μυστικό. Μπράβο. Εδώ. Δεν ξέρω εδώ μέσα τώρα αυτά. Τέλος πάντων, κάτω τώρα κάτι. Α, πάρω και αυτά. Εδώ πέρα μπαίνει τώρα για να δούμε. Όχι. Οπότε πάμε πάνω. Τώρα μας έχει δώσει ένα ειδικό έτσι κλειδί φυλακισμένος. Για να ανοίξουμε την πόρτα αυτή. Όλες άνοιξε. Τώρα πηδάμε εδώ πέρα αυτά. Ωραίος. Πάμε. Να, κάτω μας έχει ένα. Κάτσε μας λέει εδώ πέρα τώρα. Έλα τώρα πατάω. Δουλεύει βέβαια και το space bar από εδώ με το κουμπί του χειριστηρίου. Καλό αυτό. Αντί να πατάω space bar, πατάω το δεύτερο κουμπί του χειριστηρίου. Λοιπόν. Χτύπησε. Έλα. Αυτό είναι πολύ αυτός, κοίτα. 5. Λοιπόν, πάμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό ακόμα έχω καταλάβει τι είναι. Λοιπόν, λογικά εδώ πάνω μας έχει ενέργεια. Αυτό το μπαούλο εδώ πέρα. Ναι, φουλάραμε. Πάμε και αυτά εδώ πέρα. Πέφτουμε κάτω. Πάμε τώρα σε αυτά τα πιθάρια εδώ, τις γλάστρες είναι αυτά εδώ. Εκεί που λέει το βελάκι πηγαίνουμε. Μου αρέσει αλλάζει χρώματα. Ωραία, βγήκαμε. Πάμε εδώ. Εδώ. Μετά πάνω. Δεν ξέρω αυτό εδώ πέρα τα... Εδώ μέσα μπαίνουμε μέσα για να το μπαίνουμε εδώ. Όχι. Όχι, δεν είναι μυστικά. Άμα, με κοπάνισε. Έχασα δύο, ενέργειες. Κι άλλος εδώ πάνω. Ακόμα από πάνω μας έχει ενέργεια όμως. Εδώ μας έχει ενέργεια. Ωραία, φουλάραμε πάλι. Μπαίνουμε στο πιθάρι. Εδώ πέρα έχει ένα μυστικό, ναι. Αυτό το θυμόμουν.
κάτω, δηλαδή κάτω το μοχλό και το κουμπί. Μπαίνει μέσα και πηδάει. Τώρα θα τα μαζεύω και πολλές για βαθμούς. Ποτέ δεν το έχω κάνει 100%. Είναι πολύ δύσκολο. Όχι, που πήγα ρε. Μέσα φωτιά πήγα. Το καλό δεν έχει χρόνο το παιχνίδι αυτό. Έχουμε άλλα. Τα πήραμε όλα. Πάμε. Βγαίνουμε έξω. Πάμε κάτω, δεν χάνουμε. Καλός φύλακας εδώ πέρα. Τη φάγαμε. Ωραία. Αυτά μου αρέσουν. Πλάκα εδώ πέρα. Ποιο παιχνίδι είναι αυτό που σπάγαμε τέτοια τετραγωνάκια. Το θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα περνάμε την πίστα. Αλλά για να ανοίξει η πόρτα εδώ πέρα, πρέπει να διαλέξουμε αυτό εδώ πέρα. Κάτσε εδώ, πάτσε τώρα. Το βάλαμε. Και τώρα ανοίγει η πόρτα. Και έτσι πέραμε την πόρτα πίστα. Βγήκαμε τις φυλακές τώρα. Ωραία. Τώρα, είχαμε το αυθεντικό παιχνίδι, έπρεπε να δούμε το manual. Τι εικόνα πρέπει να βάλουμε κάτω για να προχωρήσει. Αλλά αυτό εντάξει είναι σφασμένο τώρα, οπότε δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, το πέρα το μας κάνει απολογισμό. Για να δούμε πόσο 100 πήγαμε. Μέσα 179, γιατί 79%. Άρα έχει κι άλλα μυστικά δηλαδή. Μυστικά δωμάτια. Τέλος πάντων. Βάλε, βάλε, βάλε πράγμα, έλα. 112 διαμαντάκια. Χλειδιά. Αυτό. Αυτό τι είναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Δεύτερη πίστα στο δάσος. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε άλλα γραφικά. Άλλους εχθρούς, άλλη μουσική. Οπότε πάμε από εδώ, δεξιά. Έχουν αυτά τα πουλάκια. Ας πούμε πουλιά. Αυτή κι άλλο. Τώρα μαζεύουμε νομίσματα εδώ πέρα. Λοιπόν. Κοίτα ρε, τον μπάσταρδο. Τώρα κάτω δεν ξέρω, πρέπει να έχει φωτιά κάτω. Ναι. Χάνουμε κάτω. Θα τα μαζεύω όλα γιατί τα χρειαστούμε τα αργότερα. Εδώ πέρα λογικά μας έχει ενέργεια. Ωραία, πουλάραμε. Λοιπόν, αυτός ο αρκούδος εδώ πέρα τώρα αρχίζει να κλαίει. Αλλά τα δάκρυά του όμως θα τα χρειαστούμε. Για να ποτίσουμε ένα λουλούδι. Το λουλούδι αυτό είναι εδώ πέρα. Αυτό το λουλούδι εδώ πέρα πρέπει να το ποτίσουμε να μεγαλώσει. Για να μπορέσουμε να ανεβούμε πάνω εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ πέρα πάνω πρέπει να ανεβούμε. Εδώ πέρα. Αλλά για να μαζέψουμε όμως τα δάκρυα θα χρειαστούμε ένα κουβά. Κάτι δηλαδή για να μαζέψουμε τα δάκρυα. Οπότε πάμε πάλι. Συνεχίζουμε δηλαδή δεξιά. Για να πάρουμε ένα αντικείμενο. Εδώ πέρα πέφτουμε κάτω. Εδώ κάτω τώρα έχει. Νομίζω έξτρα ζωή, ναι. Ωραία, πήραμε καρονάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κάτω. Δεν χάνουμε. Εδώ. Μπαίνει μέσα. Α, μπαίνει. Μυστικό δωμάτιο. Ωραία. Κουλάραμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει μια χελώνα. Αυτή η χελώνα εδώ πέρα χρειάζεται κάποια λεφτά. Εντάξει, τα έχουμε βέβαια. Και μας κάνει, μας ανοίγει εδώ πέρα. Τρύπα εδώ πέρα. Με τα μετροπόδικα. Μας κάνει τούνελ. Τώρα πάρα μας έχει τρία πηγάδια. Εδώ πέρα ενέργεια. Ωραία. Όχι, όχι, πάνω έχει. Λοιπόν. Δεν πάει. Πάμε εδώ μέσα. Τη σειρά τα πάρουμε. Μυστικό δωμάτιο πάλι. Ωραία. Λογικά αυτά είναι ενέργειες. Θα τι κάνουμε, εντάξει, δεν φουλάρω παραπάνω από 5. Λοιπόν, τώρα πάμε στο επόμενο πηγάδι που είναι μια γριά. Εδώ. Είναι μια γριά που πλέκει. Αυτό θα μας δώσει ένα σαν κουβαδάκι. Μα δώσει ένα ή κουβά ή δαχτυλίθρα τώρα είναι αυτή. Δαχτυλίθρα μάλλον είναι. Αφού πλέκει. Και με αυτή τη δαχτυλίθρα θα την κυμίσουμε δάκρυα. Εντάξει, η γρίφη δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη όπως είπα. Αν θέλουμε όμως λίγο σκέψη. Λοιπόν, πού είναι ο αρκούδος, εδώ είναι ο αρκούδος. Λοιπόν, καθόμαστε, πάμε, κάνουμε περαδόθε.
και πέφτω μέσα στους αγώνες. Θα πάρω, βλέπετε εκεί πέρα πώς φαίνονται. Έλα. Κοίτα, με κορυδεύει. Έλα, άλλη μία δεν θέλει. Άλλη μία. Α, το φουλάρισε. Λοιπόν, πάμε εδώ στο λουλούδι. Και αυτό, δια μαγείας, μεγαλώνει. Ορίστε. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα σε αυτό. Και από εδώ. Έρχεται τώρα ένας... ένα πουλί. Α, όχι. Ωραία, πήραμε την κουβαρίστρα. Με αυτή την κουβαρίστρα μας πλέξει η γριά το μαγικό μας χαλί. Οπότε πάμε στη γριά τώρα. Από εδώ ξαναρχόμαστε πάλι. Λίγο με τη σπάει το άλμα που κάνει αυτόν τον ήχο. Λίγο έτσι. Ταχυτικά εφαίνει μέτρια. Λοιπόν, εδώ πέρα το έχει πλάκα τη γριά. Από εδώ δεν πήγα να πάρω τίποτα. Έχει λεφτά τώρα. Λοιπόν, μπαίνουμε στη γριά τώρα. Δούμε την κουμπαρίστρα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει πλάκα τώρα. Έλα, πάρτι. Τώρα έχει ένα πλέκτρο τώρα. Γρήγορα. Τους έβαλε καπνό. Το πλή πλέξιμο. Και τα κραγεί. Έγινε μότο. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα το μαγικό μας χαλί που το έχει πλέξει γριά εδώ πέρα και έγινε. Έσκασα βόμπα. Λοιπόν, εδώ πέρα τον έβαλα πάνω στο λουλούδι. Πάμε πάνω. Και εδώ μέσα μπαίνουμε. Φύγε ρε, μπάσαρο εδώ. Κι άλλο, τι κι άλλο. Αυτά είναι έτσι. Δυσκολούτσικα λίγο. Και τώρα είμαστε ακριβώς από κάτω την πίστα. Και φτάνουμε στο boss. Αλλά έχουμε μόνο τρεις ενέργειες, ε. Να δω ακριβώς από κάτω είμαστε. Ωραία. Πάμε μέσα. Και λογικά εδώ πέρα είναι το boss. Να το boss. Πέτα κάτι πέτρες, δηλαδή, πως κάνεις την μπάλα του μπάσκετ. Όχι, πάει πίσω ρε γάμον, γιατί. Ωραία, έφαγε μία. Με την μπάλα του. Ωραίος. Δύο, έλα σιγά σιγά. Τώρα κάνει αυτό πέρα το κουνάκι καλά, πέφτουμε πάνω βράχια. Πρέπει να αποφύγουμε. Δεν είναι δύσκολο. Τώρα έχασα κι εγώ. Αλλά και μία να φάω. Ωραίος. Άλλες δύο. Ωραίος. Άλλη μία. Πιστεύω τον φάω. Πάρ' τον. Ωραία. Γυμνός είναι ρε, με τον κόλλο έξω. Περάσαμε. Τώρα πετάμε. Με το μαγικό μας χαλί. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Για να πόσο πήγαμε τώρα. 82%. Εντάξει. Άρα έχει πολλά μυστικά σημεία και αυτό. Μυστικά δηλαδή, μυστικά δωμάτια. Έλα από εδώ, προχώρα, δώσε, δώσε. 92. Νομίσματα. Με τα χλήθρα. Τρίτη πίστα, πετάμε. Ωραία. Αν και λίγο μικρά τα ανθρωπάκια είναι. Λοιπόν. Αυτός με το ποδήλατο που έχετε από πίσω είναι δύσκολος. Νάτος. Πήρα και ζωή και την έχασα. Κάτσε εδώ πάνω. Τώρα αυτά από κάτω, τι είναι αυτά, αρνιά είναι αυτά από κάτω. Τι πλακίες είναι αυτά, ρε. Το σημείο αυτό δεν μου αρέσει δηλαδή πάρα πολύ στο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ μικρά τα ανθρωπάκια. Ο χειρισμός είναι λίγο αργός. Ο ταστρί δηλαδή. Δεν είναι τόσο καλό. Πάει αυτός. Να το καράβει. Πάμε τα κανόνια πρώτα. Α, στριβ κιόλας θα το κάνω, κοίτα. Αυτό θα είναι μπόλικες εδώ, τα αρεώστατα.
Πετάνε και καλά βόμπες κάτω. Αυτά εντάξει, θα αποφύγεις απλά. Αυτοί που έχουν κάνει ποδήλατα, αυτοί είναι δύσκολοι. Σε ακολουθάνε. Τώρα αυτά εντάξει, δεν τόσο πολύ. Και αυτές οι μπλακές πέφτουν από κάτω, δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πρόβατα. Α, μαλακία. Α, ήρθε από κάτω άλλος. Να το ήρθε, ο Λεβέντης. Κοίτα, μου ακολουθάει. Να τους κι άλλος. Α, τον έφαγα γρήγορα. Να το πείσουμε. Φύγε ρε. Να τους. Κοίτα, κι άλλος ήρθε. Δύο είναι. Φύγε από κάτω πρόβατα. Εδώ πάντα πάντα έχανα ζωές. Από την πίστα. Όπως και η επόμενη πίστα πάλι. Νομίζω κάτι στο οποίο έκανε αυτό είναι σύστημα. Πάς παραδόθε. Άρα έχω αυτά που κάτω, σκατά. Πάλι το καράβι. Όχι πετάει βόμπες στο καρά, το τέτοιο. Κάτσε μην χάσω όλο πανάκι, τώρα δεν λέει. Λογικά πρέπει να τελειώνουμε εδώ πέρα. Α, όχι. Βλακείς λέω. Έλα, πώς τρέφω τώρα, τα ρώσα εδώ. Κάντε να το θα κάνουμε τώρα. Και μετά η επόμενη πίστα πάλι είναι δύσκολη. Ποτέ δεν τερμάτισε το παιχνίδι αυτό. Ποτέ δεν μπορείς να τερματίσεις δηλαδή. Είναι αρκετά δύσκολο. Κάντε, πόσο θέλει ακόμα ρε. Λογικά εδώ πέρα τελειώνουμε. Εντάξει. Χάσαμε μόνο, νομίζω δύο ζωές χάσαμε. Ωραία. Τέταρτη πίστα. Τώρα πάμε στο καράβι. Για κάνω τώρα ένα απολογισμό. Αλλά εδώ πέρα όμως δεν έχει τίποτα όμως. Τι να... Δεν πήραμε τίποτα. Ναι, τίποτα δεν έχει. Λοιπόν, πάμε. Εδώ πέρα έχουν κάτι βόμπες, αυτές τις κάνε. Α, έπεσα πάνω εγώ, μην βλάκασαι με. Και εδώ πέρα, θα πάμε για από εδώ πρώτα. Σκάνε και πετάνε και τέτοια. Και αυτές εμφανίζονται πάλι, οι μαλλικισμένες. Να τα ξεροκέφαλα, πάμε κάτω τώρα, στα μποντρούμια. Μποντρούμια λέω, κατάστρωμα κάτω. Ωχ, βλέπω να χάνω. Έχουν κανονάκια εδώ πέρα. Όχι, πήγα πάνω στην βόμπα. Κοίτα που με έφερε, πόσο πίσω με έφερε. Αν κάνει μπλακή, θα μας χειρό το παίξει κιόλα. Πρέπει να διάσει δηλαδή. Να πα σιγά σιγά. Δεν μπορεί να περιμένει, θα περιβολήσει. Και πα κάτω. Σκάσει και αυτό που δεν έχασα πριν. Βιάστηκα γι' αυτό. Ωραία. Οπ, τα ποδάκι. Πυροβολά. Πυροβολά και πάμε. Αν θέλει πολύ και στον μπάσταρδο. Έλα. Κάτω που πάει, κάτσε πάντα πάμε κάτω. Έχει ένα φίδι εδώ πέρα. Εδώ. Α, τώρα εδώ πέρα έχει ενέργειες. Έτσι τις κάνω τώρα, αφού έχασα πριν. Τώρα ενέργεια μου έδωσε, μαλακής. Κάτσε πάρουμε τώρα μερικά από αυτά. Αν και εδώ πέρα δεν πάει τώρα. Πάμε τώρα παλιά πάνω, πίσω από το φίδι τώρα. Για με φάει. Επίσης σχολεύουμε βέβαια σταδιακά. Από εδώ δεν μας πάει. Ωραία, πάμε από εδώ. Εδώ έχουμε δύο κανόνια εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι τίποτα δύσκολο. Αμάν. Τώρα εδώ πέρα τι έχουμε. Αμάν το κολόφι εδώ. Ωραία. Περάσαμε. Λοιπόν εδώ πάνω τι έχει τώρα. Έξα ζωή. Τζάμι. Πάμε από εδώ. Μπλή το βελάκι.
αυτό το σημείο τώρα πέρα, κολοσημείο το... Όπω... Κάτσε να πάμε κάτω πρώτα. Θέλει σιγά σιγά. Ωραία. Είσαι ο μοχλός, τη δουλειά κάνει. Αν τα πέσαι με το gamepad, δύσκολα. Πότε πάμε, εδώ πάνω, έχει ένα κουμπί, να πατήσουμε, εδώ το κουμπί αυτό, εδώ, και μας ανήκει από εδώ. Αν θέλω πάνω και εδώ μέσα, έχει ένα μυστικό, αλλά δεν πάω εδώ πέρα τώρα, θα πάω κατευθείαν στην πόρτα. Εδώ πέρα μας έχει δύο πόρτες, μπορούμε να μπούμε μέσα, αυτές εδώ. Πάμε πρώτα σε αυτή εδώ πέρα, όχι, εδώ πέρα είναι μυστικό τώρα. Όχι, 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 η πλακία. Λοιπόν, με έβγαλε ρε. Να δω κάμπορας. Λοιπόν, πάει κάποιες πόρτες. Παίρνει τη σειρά. Εδώ, αυτός θέλει κάποια ψάρια τώρα ο κάμπορας. Πάμε κάποια ψάρια, νομίζω 4 ψάρια θέλει. Θα πάμε και... Έλα. Εύκολο είναι αυτό, εντάξει. Αφήσει περιβολάει. Λοιπόν, ένα ψάρι. Πάμε στην επόμενη πόρτα τώρα. Τέσσερις πόρτες νομίζω και ένα χρυσό ψάρι μετά. Εδώ πήγα τώρα. Εδώ δεν πήγα. Θέλουν πολλές γάμο, κοίτα να δεις. Έλα. Άλλη μία. Δεύτερο ψάρι. Πάλι εδώ πέρα. Πήγε ένα μυστικό σημείο, δεν πήγα πριν, τέλος πάντων, δεν πειράζει τώρα. Λοιπόν, πάμε πάνω. Έχω πάρα πάντα την ενέργεια από εδώ. Έχω φουλάρι. Πάμε στο επόμενο εδώ. Δυσέρα τα πάρουμε όλα. Να τον μπάσταρδο. Έλα λεβέντι μου, έλα λεβέντι μου. Κι άλλο ένα από κάτω είναι. Τώρα θα πάω πιο πίσω. Ωραία, το πήραμε. Πάμε από εδώ, θα βγαίνουμε στην πόρτα. Α, στο καζάνι πάμε. Έλα, σκάσε. Και έχει μια πόρτα ακόμη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα παίρνω, πάρε μετά τις ενέργειες. Νάτος. Όχι, εδώ πέρα τώρα. Έλα ρε. Πάω στο καρφί, θα με πάει. Τα καρφιά αυτά είναι επικίνδυνα. Κάτσε, μην χάσω τώρα. Με μεγάλη προσοχή. Πάμε παλιά πάνω. Θα πάρουμε και τον Παόλο με την ενέργεια. Να κρυβώσουμε πάνω, ναι. Λοιπόν, να τον μπήκαμε. Πάμε στη τελευταία πόρτα. Εδώ. Ωχ, νάτος. Γάμω το κανονάκι του μέσα. Κοίτα, ρε. Έχασα. Βλακία έκανα. Και είναι και εύκολο. Εδώ. Πάμε πάλι. Πού παίξε και μου πήρε κάτω ρε. Α, γι' αυτό έχασα πριν. Πηδάει λίγο. Τώρα πάμε στον καβούρι. Άντε. Ωραία, το δώσαμε το χρυσό ψάρι εδώ πέρα, το δώσαμε, για να δούμε τι πήραμε. Τα ψάρια δώσαμε, πήραμε και αυτό το χρυσό. Λοιπόν, να πάνε ένα καζάνι τώρα. Σκάσε, μπράβο. Και φεύγουμε από εδώ. Τώρα εδώ πέρα έχει καρφιά. Εδώ είναι πολύ επικίνδυνο σημείο.
Οχοχοχο. Αυτό τώρα το ακολουθάμε, ναι. Μας πάει πάνω. Θα σκάσεις εσύ. Τώρα κάτω, δεν πάω κάτω. Έχει κάτι κουμπιά εδώ πέρα. Τα πατάμε. Όχι ρε. Θα ανοίξουμε εδώ πέρα κάτω τη μαλακή αυτή για μια τάπα. Θα έρθει η βόμπα. Περπατάει η βόμπα και πόδια. Εντάξει, ότι να είναι εχθρή. Λοιπόν, πάμε πάλι. Θα πατήσουμε όλα τα κουμπιά με τη σειρά. Λοιπόν, πέρα το άρμα αυτό δεν πρέπει να δυσκολεύει. Εδώ πάτσα. Όχι ρε. Έλα τώρα, πρέπει να με την πίστα εδώ πέρα. Γαμώ το. Κοίτα πόσο πίσω με έφερε. Να την αυτή τάπα εδώ πέρα πρέπει να πάμε. Έλα, πού πήγες πάλι. Κάτσε ανοιχτή είναι η τάπα ρε. Όχι. Ανοιχτή είναι η τάπα ρε. Ωραία, περάσαμε. Τι χαζό σήμερα. Ήταν ανοιχτή τους η ώρα. Περάσαμε πίστα. Εντάξει, λοιπόν, πίστα θα χάσω, παιδιά. Στον πυθό. Για δούμε τώρα απολογισμό. Εντάξει, έχασα εδώ κάποιο σημείο, δεν πήγα. Με 60%. Και αυτή η ώρα πίστα, έχει ωραία μουσική. Πάντως κάτι θυμάμαι όμως, ε. Κάτι 45 ψάρια, ψαλοκέφαλα ήταν αυτά εδώ πέρα. Πάμε τώρα, επόμενη. Και εδώ έχει ωραία μουσικούλα. Εδώ τώρα δεν μπορούμε να υπερβολήσουμε, γιατί και καλά κολυμπάει. Μόνο θυμηθώ που πάμε εδώ πέρα, το έχω ξεχάσει τελείως δηλαδή. Αυτά και καλά εδώ πέρα είναι όπως είναι τα νομίσματα. Πάμε κάτω λογικά. Έχει αλυσίδες εδώ πέρα. Θα ψάξουμε το παιχνίδι. Φύγε παλιός αλούφα εδώ πέρα, κοίτα παλιός αλούφα. Πάει και αργά τώρα αυτό. Κάτσε μας έψουμε κανένα μικρό κεφαλί. Εντάξει, κάθε πίστα έχει τα δικά της δηλαδή. Από αυτό χάνουμε. Ωραία. Γιατί μπήκα εδώ πέρα, κάτσε πάνω στο κεφαλί σποτά. Α, ε. Κοίτα ρε. Τι κάνει αυτή η μαλακία. Α, ήταν με πόδιμα. Μπες μέσα εδώ μέσα. Για από εδώ. Α, είναι δύσκολο ρε. Α, μα προσέχω δηλαδή. Δεν μπορούσα να σχεδιάσουν δηλαδή άλλους χαρακτήρες. Ακριβώς τις ίδιες κανένα δηλαδή πάλι να σε χτυπάνε. Λογικά θα μου δώσει ενέργεια τώρα. Πού πάει ρε, πού με πάει. Από εδώ. Διέχουμε τώρα εδώ. Τι είναι αυτό. Πρέπει να πρέπει ένα αντικείμενο. Που δεν ξέρω τι είναι. Δεν φύγει από εδώ. Οχ. Από εδώ πήγε μόνο. Καλά. Πού πρέπει να πάμε τώρα. Πώς είναι έτσι από πάνω. Να μπούμε από εδώ. Ωραία, βγήκαμε. Κάπου βγήκαμε. Κάπου μας έβγαλε. Όχι, τι είναι αυτά τώρα εδώ πέρα που έχουμε. Προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Φύγε ρε μαλακία από εδώ. Τι είναι αυτή η βλακία και δεν χτυπάει κιόλας. Τι κροτσάκι είναι αυτό. Ωπ, τι έχουμε εδώ τώρα. Παρά αυτό. Αζούλα. Σε ποιο από αυτό πρέπει να μπούμε τώρα, θυμάμαι ότι το ξεχάσει. Εδώ χάνεσαι πάντως. Έχουμε και φίδια ρε, σώπα, έχει και άλλους εχθρούς. Έχει τρεις αυτή τη φορά, διαφορετικούς. Αυτή είναι το κεφάλι, ξέρω θα μας ακολουθήσει. Και αυτή είναι το κεφάλι εδώ πέρα. Και αυτή, α όχι, αυτή δεν με ακολουθήσει. Ωχ, χάνουμε τα καρφιά. Πού πας από εδώ ρε, μπακλαμά. Κοίτα, κοίτα το κολόφι εδώ, ηλεκτροφόρο. Σε χτυπάει και πάει απάνω. Και όπως αργά πάει.
Εδώ πέρα τώρα πώς θα περάσουμε τα καρφιά. Όχι εδώ. Εδώ τώρα. Πώς περνάμε. Έτσι. Πώς. Δεν πάει από εδώ. Δεν πάει γιατί. Αναγκαστικά θα χάσω τώρα γιατί. Δεν γίνεται. Δεν πάει. Εδώ. Μπες. Το συντύχει πάω. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω κάποια αντικείμενα. Α, πάει κάτω, ωραία. Έλα. Πού πας ρε. Πού με πάει. Ρε πού με πάει, δεν βλέπετε εδώ πέρα που με πάει. Α, βγαίνει, σώπαρε. Όχι, καρφιά, καρφιά. Πάμε εδώ μέσα. Έλα. Αμάν, boss. Δίμα στο boss. Τι είναι αυτό ρε, ψαράκι. Α, μίσος είναι ο μπρος. Έλα, μία θέλει ακόμα. Το κολόψαρο. Ποια φάτσα, βγάζει φατσούλα. Τα καρφιά. Κάτι φατσούλα, κάτι φατσούλα. Το έφαγα. Εσύ κάτι δύσκολο, ρε. Σόπαρα, πέρασα πίστα, ρε. Από κουλοφαρδία. Πότε φορά περνάω. Για τον απολογισμό, τίποτα. 3%, ε. Εντάξει. Κάθασα πολύ μακριά πάντως, ε. Πρώτη λεφτά πίστα. Νομίζω πετάμε πάλι εδώ πέρα. Με το μαγικό χαλί. Νομίζω δηλαδή. Και μετά έχει ένα ωραίο πάλι έτσι με ένα βαγονάκι σε ένα ροχείο που θυμίζει Donkey Kong. Α, εδώ το βαγονάκι. Πολύ πλάκα, εδώ είναι. Τότε πλάκα, παιδιά. Χτύψε. Μου πας, έλα εδώ. Βέλα και λέει από εκεί. Έλα. Έλα, ανέβα. Αν πρώτα απ' όλα, το βελάκι που λέει από εδώ. Minecraft, τι Minecraft είναι αυτό. Το βαγόνι έφυγε ρε. Πού πήγε το βαγόνι. Αλλά δεν έχει τίποτα εδώ πέρα, έχει και χρόνο ρε. Όχι, έχει χρόνο. Παπάρια, πού το βαγονάκι ρε παιδιά. Πάνω τα πόδια εγώ. Θα χάσω τώρα από τέτοιο. Από χρόνο. Αυτά χάνω τις μαγνήτες εδώ πέρα. Dangerous εδώ. Έχει ρεύμα. Το ξέρω. Θέλει το βαγονάκι. Τι είναι αυτή η μαλακία εδώ πέρα. Ρανάζει, επιγυρνάει γύρω γύρω. Πού είναι το βαγονάκι τώρα. Μου φύγει το βαγονάκι. Δεν προλάβω. Θέλει το βαγονάκι. Εδώ πέρα δεν μπορεί να περάσει. Αναγκαστικά θα χτυπήσω ρεύμα. Να, εδώ πρέπει να φτάσουμε. Το βαγονάκι έφτασε. Εγώ ακόμα εδώ είμαι. Έλα. Μαλακία. Πώς πάω εκεί πάνω τώρα. Πίδα ρε, κατσαπλιά. Πού είναι. Πάνω, πώς πάω πάνω ρε. Τώρα θα χάσω εδώ. Έφτασε ρε. Μπράβο, χωρίς βαγονάκι. Εντάξει. Και ήταν η ωραία πίστα αυτή ρε. Το βαγονάκι έχει πλάκα. Ωραία, περάσαμε και την πίστα. Πάμε τώρα. Είμαι 46. Τώρα πετάμε πάλους. Ή όχι. Τα έχω μπερδέψει πάντως. Ορεχείο. Και ωραία μουσικούλα. Τώρα έχουμε βαγονάκι. Οχ. Έχουμε και αυτό το ζουλάκι που ήταν εξήνες. Α, καλά. Χτυπάς και φεύγεις πάλι. Κοίτα η βλακία κόλλησε.
οπότε θα ένα ξύνα. Ο Minecraft. Πάρτε. Το κρέμα. Αυτούμε διαμαντάκια. Το πάντο. Μετά τη μαλακία, την αξίνα. Εδώ, ενέργεια. Μπράβο, δώσε ενέργεια. Έτσι, μπράβο. Εδώ χάνουμε, τρώω αυτά. Ρεύμα. Α, η άλλη μαλακία εδώ πώς πάει. Πάρ' τα εσύ. Τώρα εδώ πρέπει να προσέξουμε. Χειρώνεις εδώ πέρα. Χειρονάκι έχει. Πάντα αυτό πάμε. Έτσι. Όχι. Όχι, γαμώτο. Πού να πάω από εδώ. Ωραία, πούς. Αυτό πρέπει να προλάβω τώρα εδώ. Μπλήσουμε απέναντι. Θα χάνω. Πάμε αυτά. Ρε, χάνεσαι εδώ πέρα. Τώρα, εντάξει, έχασα. Πήδησα. Μερδεύτηκα. Εντάξει, εδώ που το έφτασα καλά ήταν. Λοιπόν, πάμε για high score να δούμε τι κάναμε. Δεν έχει high score. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο για αυτή τη βδομάδα. Το Arabian Nights για Amiga. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Αν θέλετε να βλέπετε τέτοιου είδους βίντεο. Από κάτω στην περιγραφή έχω όλα τα κοινωνικά μου δίκτυα. Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά. Εκεί υπάρχει το πρόγραμμα της εβδομάδος. Ακόμα περιμένω και τα σχόλιά σας. Αν σας άρεσε το παιχνίδι αυτό. Οπότε, εμείς λογικά τα πούμε τη Δευτέρα. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, θα να περνάτε όλοι καλά. Από μένα, γεια σας.